Εγώ θεωρώ ότι το δημοσίευμα οφείλεται στα εξής στοιχεία. Ότι στην ερώτηση ποιο θεωρείται καταλληλότερο πρωθυπουργό, ναι, συγκεντρώνει ο πρωθυπουργός ποσοστά γύρω στο 40%, και από εκεί και πέρα είναι τα μονοψήφια ποσοστά των υπολείπων αρχηγών. Το δεύτερο νούμερο που θα μπορούσε να πει κανείς ποιο είναι, είναι ο κανένας. Δηλαδή, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κανένας και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Και με μονοψήφια. Γι' αυτό φαντάζομαι, αυτό υπονοεί και το πρωτοσέλιδο των νέων. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό στο οποίο κυριαρχεί ένα κόμμα. Σε επίπεδο προσώπων κυριαρχεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από εκεί και πέρα έχουμε κόμματα με μεγάλη διαφορά από το πρώτο. Δηλαδή φαίνεται ότι πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση, είναι ακόμα μακριά βέβαια, αλλά αν πει κανείς, έχουμε τον ορίζοντα των ευρωεκλογών. Το ερώτημα δεν θα είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά το ερώτημα θα είναι ποιο θα είναι δεύτερο και ποιο θα είναι τρίτο.